Καλησπέρα, Γιάννη, Άνοιξε ο κύκλο των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη με του πρώην Πρωθυπουργού. Σήμερα, Αντώνη Σαμαρά. Στην Τετάρτη, ο Κώστα Καραμανλή. Μία συνάντηση που, όπω μα λένε από το μέγαρο Μαξίμου, αυτή με τον Αντώνη Σαμαρά κινήθηκε σε όλο το πλαίσιο τη πολιτική ύλη, κυρίω μετά την νίκη τη Νέα Δημοκρατία και το σχηματισμό κυβέρνηση μετά την νίκη τη την 7η ε, ε, Ιουλίου. Ε, τώρα, ε, πολλά συζητήθηκαν ανάμεσα στον, Πρωθυπουργό, ανάμεσα στον πρώην Πρωθυπουργό, ε, κατά τα λοιπά σιγή ηχθείω και όπω μα λένε από το μέγαρο Μαξίμου, έναν Κυριάκο Μητσοτάκη που ευχαρίστησε τον Αντώνη Σαμαρά για την ολόθερμη στήριξή του κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα τη Νέα Δημοκρατία. Δημήτρη, έχουμε κάποια εικόνα στι φημολογίε που θέλουν τον κύριο Σαμαρά να μπαίνει λοιπόν ω επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιάννη, πολλά είναι τα ονόματα που έχουν ακουστεί για τη θέση του Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από αυτά, ένα από αυτά που έχει ακουστεί πάρα πολύ έντονα του τελευταίου μήνε είναι και αυτό του πρώην Πρωθυπουργού. Ωστόσο, από το μέγαρο Μαξίμου κρατούν σιγή Περιμένουμε τι επόμενε ημέρε να μάθουμε το όνομα του νέου Επιτρόπου και να μην ξεχνάμε ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκη έχει μια εκπεφρασμένη θέση και αυτή είναι η χώρα μα να διεκδικήσει παραγωγικό χαρτοφυλάκι. Υπότιτλοι Authorwave